Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Με μεγαλύτερη ένταση σήμερα διεξάγεται το σφυροκόπημα των Ουκρανικών πόλεων από τις ρωσικές δυνάμεις. Οι Ουκρανοί είναι πιο ενωμένοι από ποτέ και έχουν καταστεί το σύμβολο του Αΐτη του, αν και οι Ρώσοι θέλουν να φανίσουν τη χώρα, είπε σε νέο του μήνυμα σήμερα το πρωί ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κομβόι αμάχων Ελλήνων από τη Μαριούπολη επιχειρεί σήμερα να διανύσει 1.000 χιλιόμετρα και να φτάσει σε ασφαλές σημείο σε δύσκολες συνθήκες στις 620.000 οι πρόσφυγες που πέρασαν τα σύνορα της Πολωνίας μέχρι αυτή την ώρα βάσει των νέων στοιχείων που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καλείται να ψηφίσει σήμερα σχέδιο απόφασης το οποίο καταδικάζει τη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία και ζητεί την άμεση απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από τη χώρα. Η Δύση και ο ΟΗΕ κατηγορούν τη Μόσχα ότι παραβίασε το άρθρο 2 της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών. Η Ρωσία απαντά ότι ασκεί το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 51 της Χάρτας. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρέσβη της Ουκρανίας στην Ελλάδα, ο οποίος την ενημέρωσε για τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου. Αναφέρθηκε στη δοκιμασία των Ελλήνων της Μαριούπολης και στην επιχείρηση εκένωσης του ελληνικού γενικού προξενείου και ζήτησε τη συνδρομή της πολιτείας για τη φιλοξενία των Ουκρανών προσφύγων που έχουν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν στη χώρα μας. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση του ελληνικού λαού, υπογράμμισε ότι η αντίσταση των Ουκρανών συγκινεί βαθύτατα τους Έλληνες και συσπυρώνει την ανθρωπότητα απέναντι στη ρωσική επίθεση και τη βίαιη αμφισβήτηση της κυριαρχίας ενός ανεξάρτητου κράτους. Το βασικό μήνυμα είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, δίπλα στους ομογενείς της, δίπλα σε μια χώρα η οποία δέχεται εισβολή. Επανέλαβε σήμερα κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είμαστε στο ανατολικό σύνορο της Ευρώπης, γνωρίζοντας πολύ καλά τι συμβαίνει πέρα από αυτό. Και ακριβώς επειδή η Ελλάδα είναι στην άκρη της Υπήρου μας, είναι και στην καρδιά της, ανατολικά της Ευρώπης, αλλά στο κέντρο πάντα της Δύσης. Είμαστε η Δύση και ανήκουμε στην ελευθερία, είπε ενδεικτικά. Έκκληση για ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία απευθύνουν οι γιατροί του κόσμου. Σε αντιπολεμικό συλλαλητήριο καλεί το εργατικό κέντρο Ηρακλείου, τα σωματεία, τα συνδικάτα της δύναμής του και όλους τους εργαζόμενους, ανέργους, συνταξιούχους και την κοινωνία του Ηρακλείου την Παρασκευή 4 Μαρτίου στο κέντρο της πόλης στις 8.30 το βράδυ. Συγκέντρωση κατά του πολέμου από Ουκρανούς σήμερα που ζουν στα Χανιά έξω από τα γραφεία της Αντιπεριφέρειας. Αύριο το Συλλαλητήριο Ειρήνης που διοργανώνει η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων, ο Σύλλογος Γυναικών, Εργατικά Σωματεία και φορείς της πόλης. Ήδη πρώτης ανάγκης για τους δοκιμαζόμενους συμπατριώτες τους συγκεντρώνουν οι Ουκρανοί που ζουν στο Ηράκλειο, συλλέγονται επί της οδού Δουκός Μποφόρ 4 στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Με το περιθώριο κέρδους που λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις το Σεπτέμβριο του 2021 θα πρέπει εφ' εξής να λειτουργούν όσοι εμπορεύονται ή παράγουν προϊόντα, το κόστος των οποίων επηρεάζεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης. Η σχετική τροπολογία είναι έτοιμη και κατατίθεται σήμερα στη Βουλή. Αν αποτελεσματικό το μέτρο, απαντά από την πλευρά της η αγορά. Οι επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας ανακοίνωσαν χθες ότι επισπεύδουν τις προσπάθειες για την παροχή επιπρόσθετης βοήθειας δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία τις επόμενες εβδομάδες και προειδοποίησαν για τον κίνδυνο σημαντικής διάχυσης των επιπτώσεων του πολέμου σε άλλες χώρες. Οι κοφτερές κυρώσεις στη Ρωσία θα έχουν συνέπειες και στον ευρωπαϊκό χώρο, εκτίμησε ο καθηγητής Διεθνούς Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής στο Πάντιο Κωνσταντίνος Μελάς, μιλώντας στον 984. Αυτό όμως που αλλάζει προοπτικά και ραγδαία είναι ότι η παγκόσμια οικονομία μπαίνει σε αχαρτογράφητα νερά, όπως είπε, όπου οικονομίες όπως η ελληνική χρειάζονται άμεσα αναπροσανατολισμό στρατηγικής
από το ενεργειακό πεδίο και τον πρωτογενή τομέα μέχρι την αντιμετώπιση της υπόθεσης του δημόσιου χρέους. Αλλάζει ακόμα και ο οικονομικός προσανατολισμός στις μεγάλες χώρες της Ευρώπης, όπως η Γερμανία, την ώρα που εισεργόμαστε σε μια βαθιά κρίση σταθερότητας που θα κρατήσει για χρόνια σε όλο τον κόσμο. Η θέση του αρθρογράφου αναλυτή Γιώργου Καπόπουλου, επίσης στον 984 και στο Γιώργο Σαχίνη. Η Ρωσία καταργεί τουριστικά πακέτα προς χώρες που τις έχουν επιβάλει κυρώσεις, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τουριστική υπηρεσία της Ρωσίας. Το Κρεμλίνο, όπως είχε γνωστοποιήσει, προχωρά σε δέσμη μέτρων αντιπίνων. Ανησυχίες στο Αρκαλοχώρι από τις πρωινές σεισμικές δονήσεις, έντασης 3,1 ρίχτερ στις 6 και 15 το πρωί και 3,2 ρίχτερ στις 8 και 38 πρώτα λεπτά. Δεκτό έγινε από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας το αίτημα για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του συνόλου του Δήμου Ηρακλείου για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση του περασμένου Σεπτέμβρη, με συμπληρωματική απόφαση οριοθέτησης σεισμόπληκτων περιοχών. Σε αυτή περιλαμβάνονται επίσης οι δημοτικές ενότητες Ευγιάνο, Μαλεβίζη, Φεστό, Χερσόνησο, όπως επίσης και οροπέδιο Λασιθίου. Σταδιακή άρση των περισσότερων περιοριστικών μέτρων από τα μέσα Μαρτίου, τουλάχιστον για τους εμβολιασμένους, προέβλεψε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Στα 17.176 τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού τις τελευταίες 24 ώρες στη χώρα, από τα οποία τα 1.615 στην Κρήτη. Πανελλαδική κινητοποίηση των ξενοδοχοϋπαλλήλων σήμερα με τη στήριξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων σε επισιτισμό τουρισμό. Νίκος Κοκολάκης στον 984, διεκδικούμε την επιβίωσή μας σε τουρισμό επισιτισμό. Διάχυτη η αβεβαιότητα σε όλους μας για τη φετινή τουριστική περίοδο. Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 11 του Μάρτη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ειδικά. Τις προτάσεις του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου με συγκεκριμένα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων κατέθεσε με κοινοβουλευτική αναφορά προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών ο Χάρης Μαμουλάκης, με τη συνυπογραφή Σοκράτη Βαρδάκη και Νίκου Ιγομενίδη. Αντιδράσεις από την Ομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου στην απόφαση αναστολής λειτουργίας του αιματολογικού ιατρείου Πήξη στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο εξαιτίας της συνταξιοδότησης της εξειδικευμένης γιατρού που πραγματοποιεί τις εξετάσεις. Κυριάκος Θεοδωσάκης στον 984, το νοσοκομείο Χανίων εκπέμπει σώση, υποδομές, εξοπλισμός, προσωπικό στις πληγές του. Ο πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ, μιλώντας στον 984, αναφέρεται στις επιπτώσεις των αποφάσεων της κυβέρνησης με την αποδυνάμωση των δονομών υγείας, όταν τα ραντεβού για εξετάσεις γίνονται μια φορά το μήνα, οι αναμονές για χειρουργία είναι πολύ μεγάλες. Το απόγευμα και τη νύχτα εφημερεύει ένας γιατρός, πνευμονολόγος για δύο κλινικές στο νοσοκομείο Χανίων, με 70 ασθενείς. Στις παθολογικές κλινικές εφημερεύει ένας γιατρός παθολόγος, για την κλινική και τα ΤΕΠ και δύο μόνοι ογκολόγοι γιατροί πρέπει να παρακολουθούν πάνω από 5.000 ογκολογικούς ασθενείς. Εθελοντική αιμοδοσία το απόγευμα στην αίθουσα της ενορίας του Αγίου Νικολάου στη Νέα Αλικαρνασσό από τις 4 έως τις 7.30 συντονίζεται από τον Αιματοκρίτη με τη στήριξη της ενορίας του Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ρηγμένη Κρήτη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης και ζητά να αυξηθούν τα κονδύλια. Όπως αναφέρει, τα κεφάλαια που δόθηκαν από το πρόγραμμα Αναπεριφέρεια βάσει των επίσημων ανακοινώσεων του Υπουργείου είναι εντελώς δυσανάλογα με τον πληθυσμό. Ειδικά στην περίπτωση της Κρήτης, οι διατεθειμένοι πόροι δεν συνάδουν ούτε με τα πληθυσμιακά της δεδομένα, αλλά ούτε και με τις συνθήκες έκτακτης ανάγκης που έχουν δημιουργηθεί στον νομό Ηρακλείου, αλλά και στην περιοχή της Ιτίας, μετά την συνεχόμενη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων μηνών. Διπλή, αύριο 5η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στις 12 ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής έτους 2021. Στις 2.30 δεύτερη συνεδρίαση με θέματα διοικητικού οικονομικού περιεχομένου και τις απαντήσεις σε ερωτήσεις περιφερειακών συμβούλων και παρατάξεων. Πανελλαδική καμπάνια από το χαμόγελο του παιδιού για την ενδοσχολική βία, λέει η Φωτεινή Παπαδάτου, η ψυχολόγος του οργανισμού στον 984, ότι είναι φαινόμενο
φαινόμενο που μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με τη συμμαχία σχολείου και οι οικογένειες. Η 6η Μαρτίου είναι αναγνωρισμένη στη χώρα μας ως σχολική ημέρα ενάντια στην ενδοσχολική βία και τον εκφεβισμό. Υπόθεση bullying με θύμα ένα κορίτσι και φερόμενος ως δράστες 5 συμμαθητές της, εκ των οποίων οι 3 κρίθηκαν ένοχοι για τις πράξεις της σωματικής βλάβης, αδύναμων ατόμων και της εξύβρισης, απασχόλησε το μονομελές δικαστήριο ανηλίκων Ρόδου. Επέβαλε και στους 3 ενόχους το αναμορφωτικό μέτρο της συνδιαλλαγής με το θύμα. Όλοι ζήτησαν συγγνώμη για τις πράξεις τους. Επιπλέον, ο ένας εκ των 3 ανατέθηκε σε επιμελητή ανηλίκων, ενώ οι 2 συγκατηγορούμενοι του τιμωρήθηκαν με επιπληξή. Στις 203.000 ευρώ η Λία Επιτίδιον τα τελευταία 24 ώρα σε Χανιά και Ηράκλειο σε βάρος επαγγελματιών μέσω διαδικτύου. Από επιχειρηματία στα Χανιά απέσπασαν 83.000 ευρώ και από γιατρό στο Ηράκλειο 120.000 ευρώ. Ανεξέλεγκτα κινούνται πλέον οι τιμές του πετρελαίου, με την τιμή του Brent σήμερα Τετάρτη να έχει ξεπεράσει τα $110 το βαρέλι. Η Αλγερινή Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου είναι έτοιμη να προμηθεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση με επιπλέον αέριο από το πλεόνασμά της, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της εταιρείας. Σάλλως από το πρωί, σε ιταλικά κοινωνικά δίκτυα, με την αναβολή 4 μαθημάτων για το έργο του Ρώσου συγγραφέα Ντοστογεύσκη. 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Σε εξαναβολής αναμέτρηση για τη 18η αγωνιστική της Euroleague, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στο ΆΚΑ με αντίπαλο της Αγγλίρης και ιτήθηκε με 83-96. Στο Καραϊσκάκη, το εξαναβολής παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολη, στο ΆΚΑ η αναμέτρηση ΠΑΟΚ ΑΕΚ. 9.84. Ο καιρός. Βροχές σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 6 με 7 μποφόρ έως στους 12 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.